Φίλες και φίλοι χαιρέτε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο ότι είμαι με το στόμα ανοιχτό. Ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Χρυσά παιδιά ναρκισιστικό γονέων γίνονται κακοποιητικά αδέλφια αυτή η μάστιγα» εννοείται πως θα βάλω το σύνδεσμο αυτού του βίντεο στην περιγραφή Διαβάζουμε μια συγκλονιστική ιστορία χρυσού παιδιού που κακοποίησε τη μικρότερη αδελφή της για δεκαετίες. Προτού διαβάσω το σχόλιο που είναι ιστορία και αποτελεί το έναυσμα για το σημερινό βίντεο, θέλω να ξεκαθαρίσω, ίσως για όσους πρώτη φορά ακούν τον όρο, τι σημαίνει ο όρος «χρυσό παιδί» ναρκισιστών γονέων τι σημαίνει ο όρος μαύρο πρόβατο και τι σημαίνει ναρκισιστική κακοποίηση. Ο ναρκισισμός είναι ένας τρόπος λειτουργίας των ανθρώπων. Στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Πλέον τους αναγνωρίζουμε. Το κανάλι μας εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό μάχεται για να δώσει πληροφορία Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στον κόσμο σχετικά με τον κακοποιητικό χαρακτήρα που έχουν αρκετήσει οι ανθρωποί μας, που αυτός είναι ένας ναρκισιστικός χαρακτήρας, ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας το οποίο είναι ένα εναντιωματικό στυλ προσωπικότητα, είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στου άλλου και βλάπτουν του άλλου. Δεν πρόκειται για μια διάγνωση ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα του β' πλέγματο από τον DSM. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ταξινόμηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Ως ψυχολόγος θεωρώ ευθύνη μου να ενημερώνω τον κόσμο να ευαισθητοποιώ τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν και να καταλάβουν γιατί ταλαιπωρούνται στη ζωή τους για αυτό το φαινόμενο του ναρκισισμού ως τύπου προσωπικότητας. Ο ναρκισιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός, έχει παιδιάστικο τρόπο σκέψης, για τα παιδιά είναι απολύτω φυσιολογικό να βάζουν τον εαυτό τους στο κέντρο του σύμπαντος, επειδή ακριβώς είναι ανώριμα και εγκεφαλικά και ψυχοσυναισθηματικά. Οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι αποτυχάνουν να οριμάσουν μεγαλώνοντας γιατί το να οριμάσει απαιτεί πολύ σκληρή πνευματική και προσωπική δουλειά. Οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι οι θέλουν να τα βρίσκουν όλα έτοιμα, βαριούνται να κοπιάσουν για να αποκτήσουν είτε πνευματικά αγαθά, είτε συναισθηματικά αγαθά, είτε άλλου είδους αγαθά και επιλέγουν συστηματικά να συμπεριφέρονται σαν κακότροπα, κακομαθημένα παλιόπαιδα χωρίς να σέβονται κανέναν άλλον λειτουργώντας ως μικροί δυνάστες. Μικροί στο μυαλό, μικροί στο πνευματικό μπόι αλλά μπορεί να είναι και οι γονεί μα οι οποίοι είναι ναρκισιστές. Σε μια οικογένεια με ναρκισιστικούς γονείς με γονεί οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή οριμότητα για να μεγαλώσουν ένα κατοικίδιο, πόσο μάλλον να τεκνοποιήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά, πολύ συχνά παρατηρείται ένα παιδί να επιλέγεται από τους γονείς και να είναι το χρυσό τους παιδί, στα αγγλικά όρος είναι golden child, δηλαδή το παιδί το οποίο χαϊδεύουν, κακομαθαίνουν και στην ουσία μεγαλώνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει και εκείνο το ίδιο κακοποιητικό όπως είναι αυτή. Και κάποιο άλλο παιδί ή κάποια άλλα παιδιά τα εντοπίζουν ως κίνδυνο για την αρκησιστική τους ακαιρεότητα, τους ενοχλούν τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν ευαισθησία, τους ενοχλούν τα παιδιά εκείνα τα οποία είναι φύοι, τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν μέσα τους ανθρωπισμό, θεωρούν ότι είναι κίνδυνος για αυτούς να μεγαλώσουν παιδιά που να μιλάνε με ειλικρίνεια, που να έχουν φιλότιμο, που να έχουν ενσυναίσθηση, που να έχουν αγάπη, ότι θα τους χαλάσουν την πιάτσα που σαν αρκισιστική οικογένεια και ένα αρκισιστικό ζευγάρι έχουν, δηλαδή δεν συμφέρει εντό αγωγικών σε δύο γονείς οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί και κάνουν μαζί παιχνίδι και κοροϊδεύουν τους γύρω τους, δεν τους συμφέρει να γεννήσουν και να μεγαλώσουν ένα παιδί το οποίο να είναι διαφορετικό από αυτούς και να φαίνεται η διαφορά. Οπότε αυτά τα παιδιά, τα πιο ευαίσθητα, τα πιο συναισθηματικά ευφύη, τα παιδιά τα οποία θέλουν να είναι καλοί άνθρωποι, τα μαυροπινακίζουν και τα καθιστούν μαύρα πρόβατα από διοπομπέους τράγους. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, δύο που είναι εναρκησιστές και οι δύο, να αποκτήσουν δύο παιδιά και το ένα παιδί τους να είναι το χρυσό τους παιδί και το άλλο παιδί τους να είναι το μαύρο πρόβατο. Το μαύρο πρόβατο λειτουργεί και ως κάλαθος των αχρήστων για μια αναρκησιστική οικογένεια, λειτουργεί και ως το πρόσωπο πάνω στο οποίο θα βγάλουμε όλα μας τα αποθυμένα όλοι οι αναρκησιστές της οικογένειας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχω ακούσει αυτή η περίπτωση είναι συγκλονιστική. Γράφει λοιπόν η φίλη σε σχόλιο κάτω από το βίντεο όπως είπα και προηγουμένως χρυσά παιδιά αναρκησιστικών γονέων που γίνονται κακοποιητικά αδέλφια. Αυτή η μάστιγα γράφει. Η αδελφή μου κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη με βασάνιζε ψυχολογικά. Εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο το πρώτο παιδί μιας ναρκισιστικής οικογένειας που θα γίνει χρυσό παιδί. Μπορεί να γίνει και το δεύτερο ή το μεσαίο ή το μικρότερο. Δεν υπάρχει ε, θέμα σειρά γέννηση για το ποιο παιδί οι γονεί θα βάλουν στη θέση του μικρού δυναστή. Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά αυτού του παιδιού και τις προβολές που κάνουν ήδη πάνω στο παιδί τους. Προβολή σημαίνει αυτό που έχω μέσα μου το βλέπω πάνω στον άλλο. Η αδελφή μου λοιπόν λέει φίλη κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη με βασάνιζε ψυχολογικά. Εγώ δεν ήμουν επιθυμητή εγκυμοσύνη. Άρα οι γονεί τη δεν είχαν προγραμματίσει την έλευση τη. Η μαμά μου δεν με θύλασε, δεν με πήρε ποτέ αγκαλιά να με να νουρίσει όταν σαν μωρό είχα κολλικούς. Wow. αυτό συνιστά συναισθηματική παραμέληση βρέφους, το οποίο είναι και κακοποίηση. Ε? Να κλαίει το μωρό, να μην το παίρνει σαν καλιά, να μην τον ανουρίσει και να μην το θυλάζεις ενώ το άλλο παιδί το είχε θυλάσει. Δεν θεωρώ ότι όλε οι μητέρε πρέπει οπωσδήποτε να θυλάζουν τα παιδιά του, αλλά αν γίνεται αυτή η διαφοροποίηση και το ένα παιδί το θυλάζουμε και το άλλο παιδί δεν το θυλάζουμε, κάτι λέει για το πώ αντιμετωπίζουμε αυτό το παιδί. Και το να γνωρίζει μία ενήλικας γυναίκα ότι η εγκυμοσύνη που την έφερε στον κόσμο ήταν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σημαίνει ότι και της το έχει πει η μάνα της και το έχει βιώσει όμως. Έχει βιώσει την απόρριψη μέσα στην ίδια την κοιλιά της, μάνας της. Ε, Θα μου πείτε πώς βιώνει ένα παιδί, πώς καταλαβαίνει όταν είναι έμβριο. Η νευροψυχολογία εδώ και 30 και πλέον χρόνια έχει καταδείξει πως ένα παιδί από τον τέταρτο μήνα της κύσης, από το τέλος του τρίτου και την αρχή του τέταρτου μήνα της κύσης, ακούει, δηλαδή ενεργοποιείται το κέντρο του εγκεφάλου που έχει σχέση με την ακοή όταν ακούγεται φωνή στο περιβάλλον του και επίσης ενεργοποιείται και το κέντρο κατανόησης του λόγου. Άρα γνωρίζουμε εδώ και 35-40 χρόνια περίπου ότι από τον τρίτο τουλάχιστον μήνα της κύση και μετά τα παιδιά ακούνε και καταλαβαίνουν αυτά που λέγονται. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι τα συναισθήματα ενός ανθρώπου έχουν και μια χημική ταυτότητα. Δηλαδή όταν νιώθω στενοχωρημένος στο αίμα μου υπάρχουν σε ψηλότερη ποσότητα νευροδιαβιβαστές που έχουν σχέση με τη στενοχώρια. Όταν νιώθω αγχωμένος με το άγχος, όταν νιώθω χαρά με τη χαρά το αίμα της μάνας που κυοφορεί ένα παιδί, αυτό το ίδιο το αίμα της μάνας μέσω του ομφάλιου λόρου και του πλακούντα μεταφέρεται στο ίδιο το παιδί. Άρα και νευροχημικά μεταβιβάζει η μάνα πώς νιώθει στο έμβριο. Λοιπόν, η αδελφή μου κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη με βασάνιζε ψυχολογικά. Εγώ δεν ήμουν επιθυμητή εγκυμοσύνη. Η μαμά μου δεν με θύλασε, δεν με πήρε ποτέ αγκαλιά να με ανανουρίσει όταν σαν είχα κολύκους. Η μόνη της έγνοια ήταν «Μην τυχόν ζηλέψει, αδερφή μου». Όταν πηγαίναμε κάπου με το αυτοκίνητο και εγώ τολμούσα να μιλήσω ή να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας μου έλεγε ότι θα σταματήσει το αυτοκίνητο για να με δώσει στους γυφτούς γιατί από εκεί με πήρα. Ωραία! Wow. Wow. Άρα η αδερφή είναι το χρυσό παιδί και η μάνα παρόλο που γεννάει δεύτερο παιδί παραμελεί το δεύτερο παιδί και η έγνοια της είναι μην τυχόν και ζηλέψει πριν και ποπούλα, το πρώτο παιδί. Είναι δύσκολο ζήτημα να διαχειριστείς δύο μικρά παιδιά τα οποία έρχονται κοντά το ένα στο άλλο και θέλει μεγάλη μαεστρία και γι' αυτό είναι εξαιρετικά καλή ιδέα οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά ενσυνείδητα και να φροντίζουν ώστε να είναι προγραμματισμένες οι εγκυμοσύνες τους αλλά από τη στιγμή που έρχεται μια εγκυμοσύνη και αποφασίζει να κρατήσει αυτή την εγκυμοσύνη, οφείλει να βρει τρόπου να φροντίσει και τα δύο σου παιδιά και να μην παραμελήσει το ένα για να προστατεύσει το άλλο. Ηταν ξεκάθαρο ότι η μάνα σου ταυτιζόταν με την αδερφή σου και ο πατέρα σου έκανε, λέγει αυτό το εσχρό, θα σταματήσει το αυτοκίνητο για να με δώσει του γύφτου. Γιατί από εκεί με πήραν. Εσχροί σου κακοποιητική κάργα, απέση, φρικτή Η αδελφή μου δεν με άφηνε να παίξω με παιχνίδια γιατί ήταν όλα δικά της. Και η μάνα σου και ο πατέρας σου δεν επενέβαιναν να σας πούν να μοιραστείτε τα παιχνίδια. Ο ρόλος του γονιού είναι και να επιφέρει δικαιοσύνη στις σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια. Αυτοί όμως φαίνεται πως προστάτευαν το αγαπημένο τους, το χρυσό τους το παιδί. Ρούχα δεν μου αγόρασαν ποτέ, φορούσε ό,τι τη μίκρινε. Αυτό με τα ρούχα είναι πολύ σημαντικό. Και τα ρούχα που φοράει ένα μικρότερο παιδί που είναι από φόρια του μεγαλύτερου δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί δίνουμε έτσι το μήνυμα στο παιδί ότι εσύ δεν είσαι σημαντικό πρόσωπο ώστε να πάρουμε καινούρια ρούχα που να είναι δικά σου. Ούτε επίση είναι καλή ιδέα όταν έχουμε δύο παιδιά που είναι δίδυμα να τα αντίνουμε με τα ίδια ακριβώ ρούχα. Τα ρούχα με τα οποία δίνουμε τα παιδιά μας, τους βοηθάνε να αναγνωρίσουν την ατομικότητα τους, τη διαφορά τους από τους άλλους ανθρώπους και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τα παιδιά να έχουν δικά τους ρούχα. Βέβαια θα μου πείτε, μπορεί μια οικογένεια είναι φτωχή οικογένεια, να μην έχει πρόσβαση να αγοράζει συνεχώς καινούρια ρούχα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ανταλλάζουν μεταξύ τους ρουχισμό, δηλαδή μια οικογένεια δίνει ρούχα που πλέον είναι μικρά στα δικά της τα παιδιά σε μια άλλη οικογένεια. Και είναι πολύ διαφορετικό ένα παιδί να πάρει ρούχα τα οποία να μην γνωρίζει ότι ανήκα σε κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή να είναι μεταχειρισμένα ρούχα τα οποία να τα πλύνουν οι γονεί και να τα δώσουν στο παιδί να τα παρουσιάσουν ότι αυτά είναι για σένα, από το να ξέρει ότι εγώ φοράω τα αποφόρια τα οποία φορούσε η αδερφή μου, γιατί βλέπει τι φοράει η αδερφή σου φέτο και το φορά εσύ του χρόνου. Ήμουν παρορμητική και η αδελφή μου με καθοδηγούσε να κάνω σκανταλιές. Α, έκανε το διάβολο η αδερφή σου. Ήδη ίδια δεν συμμετείχε και με μαρτυρούσε στη μαμά για να τιμωρηθώ. Σαντισμό η αδερφή σου, ε. Σαντισμό από παιδική ηλικία. Σαντισμό σημαίνει να ικανοποιούμε να ταλαιπωρώ τους άλλου, να ικανοποιούμε να βλέπω του άλλου να είναι σε πόνο. Με εκβίαζε ότι θα μαρτυρήσει μυστικά μου για να κάνω πράξει που δεν ήθελα. Πόπο και ψυχοπαθητικότητα η αδερφή σου, ε. wow. Επηρέαζε τα παιδιά στη γειτονιά εμένα να μην με θέλουν και να μην με παίζουν. Με κορόιδευε ότι είμαι άσχημη και με μεγάλη μύτη, ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν παχουλή και δυσκίνητη. Χρησιμοποιούσε παρατσούκλια εναντίον μου για να με κοροϊδεύει. Ένα από αυτά ήταν κοτσίλο. Από τη λέξη κοτσιλιά που σημαίνει καθαρσή τη κότα. Πού, πού, κακή αδερφή σου και η μάνα σου να μην επέβαινε, να την αφήνει Ah, τα παρατσούκλια έβαζε και τα άλλα παιδιά να τα χρησιμοποιούν και τη μαμά. Και τη μαμά έβαζε τη μαμά, όχι η μαμά διασκέδαζε το ότι το χρυσό της παιδί έβγαζε παρατσούκλια στο μαύρο πρόβατο. Δεν θυμάμαι ποτέ μια αγκαλιά από τη μαμά, ένα φιλί, μια ζεστή κουβέντα. Αντιθέτως, ακούστε, η αδελφή μου χωνόντα την αγκαλιά της μαμάς να πκει γάλα με μπιμπερό ως 12 ετών, αν είναι ποτέ δυνατόν. Το μπιμπερόν, όπως και το βυζί, το κόβουμε όταν το παιδί μπει στην υπιακή ηλικία. 1,5-2 ετών που το παιδί αρχίζει να μιλάει και αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται και λόγω της βάδισης αλλά και ψυχολογικά να ανεξαρτητοποιείται, είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να κόψουμε και το πιπερόν και το θυλασμό, εάν θυλαζούμε. Απαράδεκτο να παίρνει την αγκαλιά τη η μάνα σου, την αδερφή σου, έως 12 ετών να τη δίνει γάλα με τον πιμπερόν. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, δηλαδή εγκληματικό. <σχ> uh, δεν υπήρχε κακία από τη μαμά μου εναντίον μου. Υπήρχε παραμέληση και η παραμέληση κακία είναι. Η παραμέληση είναι κακοποίηση. Η παραμέληση είναι κακοποίηση. Δεν υπήρχε κακία λες από τη μαμά μου εναντίον μου, υπήρχε παραμέληση. Ξαναλέω, η παραμέληση είναι κακοποίηση. Υπήρχε ο φόβο μήπω ζηλέψει η αδερφή μου και κάνει βία ξεσπάσματα. Γιατί ποια ήταν η αδερφή σου και αν έκανε βία ξεσπάσματα, η μάνα σου δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Τι ήταν η αδερφή σου. Και η μάνα σου τη μεγάλωσε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει αυτή την αίσθηση κυριότητα. Όταν γεννήθηκε εσύ και ήταν αυτή ενό έτου και παραμελούσε εσένα για να καλοκρατάει αυτήν, τη έδωσε το μήνυμα ότι είναι βασίλισσα, ότι είναι μια μικρή πριγκίπισσα, ότι τα δικαιούται όλα. Εγώ είχα επιτυχίες σε διαγωνίσματα στο σχολείο, αλλά το κρατούσα κρυφό. Δεν ήθελα να ακούσω μπράβο και μετά να δεχτώ την εκδίκηση της αδερφής. Η μάνα σου και ο πατέρας σου είναι αθλιότατοι γονείς, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι περιέθαλπταν ένα τέρας και άφηναν ανυπεράσπιστο το άλλο τους παιδί. Η μόνη φωτεινή αχτίνα στα παιδικά μου χρόνια ήταν η γιαγιά που με αγαπούσε, μου έλεγε παραμύθια, με έκανε να ξεχνιέμαι. Ευτυχώ που είχε έναν καλό ενήλικα στο περιβάλλον σου, ένα φροντιστικό ενήλικα, έναν αγαπητικό ενήλικα. Στα 16 μου αποφάσισα να κάνω τον γκρίζο βράχο, χωριστέ παρέ, να μην τι λέω τα μυστικά μου και ορθώ έπραξε. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η μαμά φοβόταν όλο και περισσότερο την κόρη της, και ανησυχούσε τι θα απογίνει στη ζωή της με τέτοια άσχημη γλώσσα απαιτήσει θράσους. Ιδού το τέρας που δημιούργησες. Κόβουμε τον αέρα στα παιδιά από νωρί. όταν βλέπουμε ένα παιδί να φέρνει κάποια δύο συγκρασιακά χαρακτηριστικά εναντιωματικά. Να φέρνει σαδισμό, να φέρνει εκδικητικότητα, να φέρνει επιθετικότητα, τότε εκείνο το παιδί το παίρνουμε προσεκτικά και το διαπαιδαγωγούμε, του βάζουμε όρια δεν το προστατεύουμε από τη ματέωση. Διδάσκουμε ουσιαστικά σε ένα μικρό παιδί την εκτελεστική λειτουργία της ανοχή στη ματέωση. Ανοχή στη ματέωση σημαίνει να μπορώ να μην είμαι πρώτος. Να μπορώ μια επιθυμία που έχω να μην ικανοποιείται και να το αντέχω. Να αντέχω να είμαι ρηγμένο, να αντέχω να μην είμαι ο πρώτος. Με τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωναν να ανοιγονεί σου την αδερφή σου, ουσιαστικά τη δίδασκα στην πράξη ότι δεν χρειάζεται να έχει ανοχή στη ματέωση. Ενώ εσύ διδάχτηκε και με το παραπάνω να έχει υπερβολική ανοχή στη Ματέου, οι αδερφοί σου είναι στο άλλο άκρο, δεν έχει καθόλου. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η μαμά φοβόταν όλο και περισσότερο την κόρη τη και ανησυχούσε τι θα απογίνει στη ζωή τη με τέτοια άσχημη γλώσσα απαιτήσει θράσου. Και υπό ποιο θα την αντέξει μετά. Όμω συνέχιζε να την υπηρετεί, δεν μπορούσε να τη βάλει όρια. Μαμά είναι εξαρτημένη, όχι, μαμά. Κρυφονάρκησος η οποία υποτάχθηκε στην κόρη η οποία έγινε ανωτέρου δυναμικού νάρκησος από αυτήν δεν είναι συνεξαρτημένη η μάνα σου κρυφονάρκησος είναι η μάνα σου Εβάλω την αρκησίστρια γιατί αν είχε αγάπη μέσα της και αν η έγνοια της ήταν να βοηθάει τους άλλους θα βοηθούσε και σένα μεγαλώνοντας οι συνεξαρτώμενοι είναι προβληματικοί άνθρωποι έχουν προβληματικό τύπο προσωπικότητα, ο οποίο όμω δεν έχει μέσα επισκόπου την κακία. Η μάνα σου επισκοπούσε, παραμελούσε. Άρα δεν μπορεί να την ονομάσει συνεξαρτόμενη. Μπορεί να την ονομάσει ναρκισίστρια. βάλω την ναρκισίστρια, εφόσον μετά πήγε και υποτάχθηκε στην αδερφή σου που είναι ισχυρότερου δυναμικού ναρκισίστρια. Πολλέ φορέ με ρωτάτε για αυτό το πράγμα. Πώ γίνεται κάποιο να είναι ναρκισίστη απέναντι σε μένα και απέναντι σε κάποιον άλλον να είναι υποταγμένο. Μπορεί κάποιο να είναι ναρκισιστή με έναν άνθρωπο και συνεξαρτώμενο με άλλον. Όχι. Ο ναρκιστή είναι πάντα ναρκιστή. Απλώ όταν αναγνωρίσει ότι υπάρχει πιο ισχυρό ναρκιστικό στοιχείο στο χώρο, υποτάσσεται. Γιατί κοιτάζει το τομάρι του. Και σίγουρα δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του εαυτού του. Για μένα η μαμά έλεγε ότι με εμπιστευόταν. Δεν χρειαζόμουν υποστήριξη, θα τα κατάφερνα μόνη μου. Ναι, με την παραμέληση. Σε εμπιστεύομαι, δεν χρειάζεται σε υποστήριξη, θα τα καταφέρει μόνη σου. Εγώ θα απέχω του γονεϊκού ρόλου και εσύ βγάλει τα πέρα μόνη σου. Μου παραπονιόταν ότι η αδελφή μου τη βασανίζει. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε έκανε μετά και εγώ παιδί να τη κάνει αυτήν στη μάνα. Μάλιστα. Εσχρή η μάνα σου και ο πατέρα σου. Η μόνη φορά που σου ότι νοιάστηκε για μένα η μαμά, ήταν στα 22 μου, όταν ήξερε ότι θα πεθάνε από καρκίνο και φρόντισε να μου αφήσει κάποια μετρητά, διότι εγώ θα έμενα μόνη μου στη ζωή, ενώ ήμουν ακόμη φοιτήτρια. Η αδελφή μου εργαζόταν στο δημόσιο, φρόντισε η μαμά με μέσον και ήταν ήδη παντρεμένη και ο πατέρα μα είχε πεθάνει κάποια χρόνια νωρίτερα. Μετά το θάνατο της μαμάς, τη λυπόμουν την αδερφή μου και με εκμεταλλεύτηκε πολλές φορές. Μάλιστα. Είναι αγάπη και νιάξιμο να σου αφήσει κάποια μετρητά όταν θα πεθάνει. Δεν νομίζω να είναι αγάπη και νιάξιμο. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε ούτω ή άλλω να το κάνει ένα γονέα. Όταν πεθαίνει να αφήσει κάποια μετρητά στο παιδί του που είναι ακόμη φοιτητή. Δεν ένιωσα ότι μου έλειψαν οι γονεί. Δεν είχα ποτέ φροντίδα από αυτού. Όταν έγινα εγώ μάνα, τότε συνειδητοποίησα την παραμέληση που είχα δεχτεί. Τότε έκλαψα όχι γιατί είχαν πεθάνει οι αλλά γιατί δεν είχα προλάβει να τους μιλήσω, να τους πω τα παράπονα. Σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Τα τελευταία χρόνια αποφάσισα να μιλάω στην αδελφή μου χωρίς φόβο, να μην την λυπάμαι και να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, να την ξεμπροστιάζω. Έτσι λοιπόν, εκείνη δεν θέλει πλέον επαφέ μαζί μου. Γλίτωσε. Γλίτωσε όταν είναι αρκεί, σαν αδερφή δεν θέλει πλέον επαφέ μαζί σου. Εγώ γλίτωσα. Τώρα βασανίζει τον 36χρονο συνεξαρτώμενο γιο τη. Λυπάμαι και για το γιο τη. Όμω ο γιο τη 36χρονών μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία, να μάθει τι είναι ο ναρκιστισμό, τι είναι η συνεξάρτηση, να κάνει ψυχοθεραπεία και να αποδεσμευτεί. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική ιστορία τη φίλη. Θα τολμήσω να πω ότι τους πέθανε και όλα στους γονείς της, το τέρας που δημιούργησαν, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς πώς προήλθε ο καρκίνος της μάνας ή πώς προήλθε η ασθένεια του πατέρα, Όμω φαίνεται ότι πέθαναν νωρί, όταν τα παιδιά του ακόμη ήταν νεαρά. Εφόσον ήσουν εσύ φοιτήτρια, πόσο θα σουνα? 20, 22, 23, πόσο θα σουνα? όταν πέθανε και η μάνα σου και ο πατέρα σου. Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά οι γονεί μεγαλώνουν τέρατα, θρέφοντας τον εγωισμό, την ασυδοσία, τον σαδισμό και την κακία των παιδιών τους που είναι χρυσά παιδιά, παραμελώντας ουσιοδός τα παιδιά τους τα οποία είναι καλοσυνάτα, τα παιδιά τους τα οποία έχουν υγιή προσωπικότητα και ανθρωπισμό και στο τέλος καταλήγουν να φαγώνεται από αυτά τα τέρατα που ήδη δημιούργησαν δεν τους λυπάμαι όμως εγώ τους γονείς σου. Νιώθω συμπόνια για σένα που παραμελήθηκε τόσο ικτρά. Και μπορεί να μην τα κατάφερες να πας εσύ νο με την αδερφή σου, όμως αλλάζοντας τη στάση σου απέναντί της, γενόμενη διεκδικητική και ξεμπροστιάζοντας την, ουσιαστικά την ανάγκασες να πάει αυτή νο μαζί σου. Το έχω ακούσει και άλλες φορές να συμβαίνει, ναρκισιστικά αδέρφια τα οποία έπαιζαν μπαλίτσα επειδή τα συνεξαρτώμενα αδέρφια τους τους ανέχονταν, όταν ξύπνησαν τα συνεξαρτώμενα αδέρφια και σταμάτησαν να ανέχονται τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τότε όταν είδαν ότι πλέον δεν έχουν να πάρουν αρκισιστική τροφοδοσία, τους έκαναν δισκάρτ. Πήγαν no contact. Και τέτοια no contact είναι τεράστια ευλογία. Όταν το χρυσό παιδί των αρκίσων γονέων μας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα τέρας, αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μας, είναι σαν τα σκουπίδια να έχουν βγει μόνα τους έξω. Χάρη μας κάνει. Στέλνω την αγάπη μου στη φίλη, αγωνιστικούς χαιρετισμού και ελπίζω να μην δω πολλά σχόλια που να ταυτίζεστε. Όχι ελπίζω, ενώ εύχομαι να μην περάσατε πολύ αυτή την εμπειρία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα διαβάζω σε αρκετά σχόλια παρόμοιες εμπειρίες. Στέλνω την αγάπη μου. Και να πω κάτι κλείνοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να γίνουμε εμείς γονεϊκοί γονείς του μικρού παιδιού που κουβαλάμε μέσα μας. Όσο παραμαλημένα και αν έχουμε μεγαλώσει, όσο κακοποιητικά και αν έχουμε μεγαλώσει, μπορούμε να αναλάβουμε να γίνουμε εμείς η εσωτερική μας μητέρα, εμείς ο εσωτερικός μας πατέρας και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Για χαρά.